θα σας διηγηθώ, αγαπητοί μου, από το γεροντικό ένα απόφθεγμα του μεγάλου Αντωνίου. Γράφει: ο ίδιος ο Αββάς Αντώνιος, ατενίζοντας στο βάθος των κρίσεων του Θεού, ρώτησε: «Κύριε, πώς συμβαίνει μερικοί να ζουν λίγο στη γη και άλλοι να φθάνουν σε βαθιά γυρατιά, και γιατί άλλοι να βρίσκονται μέσα σε φτώχεια και άλλοι να είναι πλούσιοι, και πώς οι άδικοι πλουταίνουν μεν ενώ οι δίκαιοι παίνονται?» Και άκουσε φωνή να του λέγει: «Αντώνιε, κοίτα τον εαυτό σου. Αυτά τα κανονίζει ο Θεός κατά την κρίση του και δεν συμφέρει να τα μάθεις». Είναι στο γεροντικό, αγαπητοί μου, η δευτέρα παράγραφος, το δεύτερο κεφάλαιο, και ελπίζω ότι σπίτι σας έχετε το γεροντικό, που είναι ένα τόσο πολύτιμο βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που έχει εκεί το απόσταγμα της πατερικής σοφίας και μάλιστα των νηπτικών πατέρων της ερήμου των πρώτων αιώνων, και έχει τόσα να μας πει το βιβλίο αυτό, ή οι πατέρες έχουν τόσα πολλά να μας πούν στην καθημερινή μας άσκηση και ζωή. Λοιπόν, βλέπετε, ο Αββάς Αντώνιος θεολογούσε και έλεγε, άραγε ατηρίζοντας τα βάθη, όπως λέγει εδώ, των κρίσεων του Θεού, γιατί αυτοί έτσι οι άνθρωποι και εκείνοι έτσι? Καταρχάς, κάνοντας μια μικρή σύντομη ανάλυση, εμείς ατενίζομαι στο βάθος των κρίσεων του Θεού? Θεολογούμε? Έχουμε την λεγόμενη θεωρία των πατέρων? Και θεωρία, οι πατέρες έλεγαν, το να σκέπτεσαι το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, λέει, το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, το να σκέπτεσαι την αγάπη του Θεού, την πρόνοια του Θεού, τη σοφία του Θεού, την παντοδυναμία του Θεού. Έχουμε λοιπόν αυτήν την λεγόμενη θεωρία των πατέρων? Από το θεωρώ, βλέπω, με το νου και με τη φαντασία, όπως έκανε ο Μέγας Αντώνιος και έθεσε και το ανάλογο ερώτημα. Μπορούμε να βλέπουμε συνοπτικά, δηλαδή με μια θέα, ολόκληρη την Αγία Γραφή? Αυτή η εργασία, το να βλέπει κανείς να έχει όλη τη θέα της Αγίας Γραφής, είναι μια καθαρή πνευματική εργασία, η οποία δίδει διαστάσεις άλλες, διαφορετικές εις τον χριστιανό. Τον κάνει βαθύτερον, τον κάνει σιγά σιγά σωστό χριστιανό. Δεν είναι απλώς να προσέχω πώς θα τηρήσω μια εντολή, αλλά είναι να έχω και τη θεωρητική βάση αυτής της τηρήσεως της εντολής. Πρέπει να έχω τη θεωρία των κρημάτων του Θεού, πρέπει να έχω τη γνώση του Θεού, πρέπει να έχω την αγάπη του Θεού. Βέβαια, εάν θα έπρεπε να βλέπει έτσι, αλλάζει φυσικά τα φυσικά του μάτια με μάτια πνευματικά, και αυτό γίνεται όταν έχει το Πνεύμα το Άγιο, χωρίς το οποίο τίποτα κανείς δεν κατορθώνει. Το ερώτημα του μεγάλου Αντωνίου στον Κύριον είναι ένα ερώτημα πολλών. Αισθάνονται, όταν ερωτούν έτσι οι άνθρωποι, γιατί υπάρχουν οι φτωχοί και οι πλούσιοι, γιατί υπάρχουν οι άρρωστοι και οι υγιείς, γιατί υπάρχουν
οι άνθρωποι που πεθαίνουν γρήγορα και εκείνοι που ζουν πολλά χρόνια αισθάνονται σαν να λείπει η δικαιοσύνη του Θεού, σαν να αγνοεί ο Θεός το τι γίνεται πάνω στη γη, σαν να μεροληπτεί ο Θεός. Πως λένε, για κοίταξε αυτός ο άνθρωπος νέο παιδί 20 χρονών πέθανε και εκείνος ο γέρος που κοντεύει τα 100 ακόμη ζει. Ακόμη ρωτούν, συνηθεστάτη ερώτηση, πως θα σωθούν οι μη γνωρίσαντες Χριστόν, οι Αφρικανοί, οι Ασιάτε, οι προ-Χριστού. Εκπλήσονται πως υπάρχουν φτωχοί και πλούσιοι και μάλιστα οι άδικοι να έχουν ευημερία και υγεία και οι ευσεβείς να έχουν αρρώστιες και φτώχεια. Εκπλήσονται οι άνθρωποι. Κάτι περισσότερο, σκανδαλίζονται. Κάτι ακόμη περισσότερο, σκοντάφτουν. Γιατί αυτό θα πει σκανδαλίζομαι, σκοντάφτω, και δεν τιμούν τον Θεό. Όλα αυτά συνιστούν το λεγόμενο πρόβλημα της θεοδικίας. Θεοδικίας, δηλαδή σαν να κρίνεται ο Θεός για αυτά όλα τα φαινόμενα. Αλλά η Γραφή απαντά. Το γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού». Πω, λέγει, πω, βάθος και πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Γιατί το λέει ο Παύλος, για να σας συνδέσω, διότι θεολογεί πάνω στην ιστορία του Ισραήλ. Γιατί οι Ισραηλίτες δεν επίστευσαν και απεδέχθησαν τελικά το Ευαγγέλιο οι εθνικοί? Εκεί κάνει μία επεξεργασία, και κάνοντας την επεξεργασία αυτή, το γιατί, διότι στο τέλος της ιστορίας και οι Εβραίοι θα πιστέψουν εις τον Χριστόν, όχι ακριβώς όλοι, επάνω σε αυτήν την θέση εκπλήσεται ο Απόστολος και είπε αυτό το «ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού», και συνεχίζει και λέγει: «Ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού». Τα κρίματα του Θεού, το γιατί έτσι κάνει και όχι έτσι, είναι ανεξερεύνητα πράγματα. Ποιος μπορεί κανείς να τα εξερευνήσει? Αλλά και εωδή αυτού, δηλαδή εμέθοδοι, οι τρόποι μέσα στην ιστορία μένουν όλα αυτά ανεξιχνίαστα. Τι σγαρέγνω νουν Κυρίου? Διότι ποιος γνωρίζει τι σκέπτεται ο Θεός, ή τι σύμβουλος αυτού εγένετο, ή ποιος έγινε σύμβουλος του Θεού για να του πει: ξέρεις, δεν έκανες καλά εκεί, κάνε έτσι? Ποιος έγινε, άνθρωπος, άγγελος? Ποιος έγινε σύμβουλος του Θεού? Αυτά τα λέει στην προς Ρωμαίους, όπως σας είπα, αλλά τα αναφέρει και ο προφήτης Ισαΐας στο 40 κεφάλαιο. Ο πιστός τούτο μόνο γνωρίζει, αφού κανείς δεν μπορεί να γίνει σύμβουλος του Θεού και κανείς δεν μπορεί να του πει γιατί έκανες έτσι ή αλλιώς, και ότι οι ενέργειές του μέσα στην ιστορία ξέρει γιατί είναι αυτές. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Ένα ο πιστός μόνο μπορεί να γνωρίζει και οφείλει να γνωρίζει ότι ο Θεός είναι πρώτον παντοδύναμος, δεύτερον σοφός και τρίτον αγαθός. Ως προς τη σοφία του, όλοι οι δρόμοι και μέθοδοι του Θεού είναι σοφοί. Είναι τόσο, υπάρχει τέτοια πολυπλοκότητα μέσα στην ιστορία, εντούτοις ο Θεός κρατά απόλυτη γνώση και ενεργεί με απόλυτη σοφία μέσα στην ιστορία. Τίποτα δεν του διαφεύγει, και ακόμη ό,τι ανήκει και στην Εκκλησία του. Ο Χριστός
στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, όπως εκεί είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σε όραμά του, περιπατεί ανάμεσα στις 7 λιχνίες που είναι 7 της Μικράς Ασίας εκκλησίες, και είναι ο αριθμός 7 σημαίνει το σύνολο της εκκλησίας, και περιπατεί μεταξύ των λιχνιών. Τότε περιπατεί ο Χριστός μεταξύ των λιχνιών, δείχνει εδώ μια δυναμικότητα, δεν κάθεται, περιπατεί, κινείται, ελέγχει, επισκοπεί, επιθεωρεί, γνωρίζει συνεπώς. Και ακόμη κρατά στο χέρι του τους 7 αστέρας των επισκόπων, 7 αστέρια που είναι οι 7 επισκοποί των αντιστοίχων εκκλησιών, ή ο κλήρος είναι στα χέρια του. Ξέρει τι κάνουν οι κληρικοί, και ειδικότερα οι επίσκοποι που μιλεί εδώ για τους επισκόπους των 7 εκκλησιών. Ξέρει πολύ καλά, αμαρτάνουν, ξανααμαρτάνουν, ανέχεται, μακροθυμεί ο Χριστός. Του είναι δύσκολο, κάτι όπως εμείς κρατάμε στα χέρια μας, κάτι που είναι δυσάρεστο και ένα ερπετό και μας είναι δυσάρεστο, και να το πετάξουμε μακριά, μας είναι δύσκολο? Είναι δύσκολο εις τον Χριστόν όταν βλέπει κληρικούς, επισκόπους, πρεσβυτέρους, διακόνους να μην είναι οι σωστοί, να τους πετάξει από τα χέρια του? Βεβαίως πολλάκις το κάνει αυτό, πολλάκις, όμως ανέχεται. Ωστόσο δείχνει ότι οι πάντες είναι στα χέρια του, εκείνος τους κρατά. Δείχνει δηλαδή μια απόλυτη γνώση και σοφή διακυβέρνηση, έστω κι αν στα μάτια μας όλα αυτά μοιάζουν πολύ στραβά. Ο Θεός, αγαπητοί μου, ακόμη είναι αγαθός, δηλαδή έχει αγάπη, είναι γεμάτος από αγάπη, τέτοια αγάπη που δεν συναντάται σε κανένα κτίσμα, ούτε εις τον αγιότερον άνθρωπον, ούτε εις τον αγιότερον άγγελον. Ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο, ενδιαφέρεται για το σύμπαν, μέχρι το τελευταίο λουλουδάκι. Γιατί? Διότι είναι φιλόψυχος. Οι λέξεις είναι από την Αγία Γραφή, θα σας διαβάσω. Διότι είναι ο πλάστης μας, και όταν κανείς δημιουργεί κάτι, το αγαπά, το λυπάται. Λέγει η Σοφία Σολομώντος: ελεείς πάντας, Κύριε, ότι πάντα δίνασαι. Ελεείς τους πάντας, γιατί όλα τα μπορείς. Αγαπάς γάρ τα όντα πάντα, και ουδέν δελήσει ον επίησας. Διότι αγαπάς όλα τα όντα και τίποτα δεν συχαίνεσαι από εκείνα που εσύ εδημιούργησες. Ουδέγαραν μισόν τι κατεσκεύασες, διότι δεν θα κατασκεύαζες κάτι και να το μισούσες. Όπως, αλήθεια, 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 υπάρχουν μητέρες που κάποτε γεννούν ένα παιδί και το μισούν? Ναι, ναι. Πώς αλλιώτικα μπορεί να δικαιολογηθεί και μία έκτρωση, παρά ότι η μητέρα αυτή μισεί το παιδί που πρόκειται να γεννήσει? Εάν το αγαπούσε, θα το απέρριπτε? Κάπου δε, μια που είπα την κουβέντα αυτή, λέγει ο Θεός του Ισαΐου: κι αν η μάνα, λέει, ξεχάσει τα παιδιά της, επιλύσετε, ξεχάσει τα παιδιά της, εγώ δεν θα σε ξεχάσω. Πώς δε έμεινα άντι η μισή η θέλη σας, εις το μη κληθένει πως σου διατηρήθη? Πώς θα μπορούσε κάτι να διατηρηθεί, κάτι να υπάρχει, αν εσύ δεν ήθελες να διατηρηθεί ή να υπάρχει? Πώς θα ήταν δυνατόν ποτέ? Φίδι δε πάντων, φίδι, λυπάσαι, λυπάσαι τα πάντα,
λέει ο σοφός Σολομών, ότι σα εστίν, γιατί είναι δικά σου, δέσποτα φιλόψυχε. Να, αυτό το φιλόψυχε που σας είπα προηγουμένως, δέσποτα φιλόψυχε, σύ που αγαπάς κάθε τι που έχει ζωή. Ακόμη ο Κύριος, ο Θεός, είναι παντοδύναμος. Τι σας είπα, σοφία, αγαθότης, παντοδυναμία. Είναι παντοδύναμος. Ναι, αγαθότης χωρίς παντοδυναμία δεν δύναται να υπάρξει. Σαν να μας έλεγε, σας λυπάμαι, σας αγαπώ, αλλά δεν έχω δύναμη να σας βοηθήσω. Όπως και παντοδυναμία χωρίς αγαθότητα θα ήσαν όλα κάτω από την αναπάσα στιγμή συντριβή. Αν δεν αγαπούσε, πώς εμείς μπορούμε να περπατάμε πάνω σε μια μυρμικοφωλιά και δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον για τα μυρμήγκια. Πατάμε, περπατάμε, τα πατάμε. Έτσι, αν δεν είχε ο Θεός αγάπη, αλλά είχε μόνο παντοδυναμία, τα πάντα θα συνετρίβοντο κάτω από τα πόδια του. Ο Θεός επιβάλλει την αγαθότητά του γιατί είναι παντοδύναμος. Ελέης πάντας, διαβάσαμε προηγουμένως, ότι πάντα δύνασε. Γιατί ελέης, γιατί όλα τα μπορείς. Συνεπώς, δείχνεις την αγαθότητά σου διότι είσαι παντοδύναμος. Με την παντοδυναμία του ασκείται τόσο η αγάπη του όσο και η δικαιοσύνη του. Και τότε, γιατί βλέπουμε μια φαινομενική ανισότητα ή αδικία? Γιατί βλέπουμε αυτό έτσι και εκείνο έτσι? Εδώ προσέξτε, αγαπητοί, γιατί τα κριτήρια του Θεού είναι πνευματικά, είναι σωτηριολογικά τα κριτήρια του Θεού. Ο Θεός κρίνει όχι αν περάσεις καλά ή όχι στην παρούσα ζωή, αλλά εάν δύνασαι να βοηθηθείς να σωθείς. Αυτά είναι τα κριτήρια του Θεού, τα πρώτα. Μετά έρχονται τα άλλα, δεύτερα και τρίτα. Δίδει αγαθά στον πλούσιον. Αν θέλετε, γιατί υπάρχει ο πλούσιος και πεθαίνει πλούσιος, ενώ είναι ασεβής? Δίνει αγαθά στον πλούσιον, όπως το βλέπουμε αυτό και στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, κατά δικαιοσύνη. Γιατί? Για να εξοφλήσει ούτως η πείνη ο Θεός το αγαθόν εκείνου του ανθρώπου, διότι 100% πονηρός άνθρωπος δεν υπάρχει. Μόνο ο δαίμον είναι 100%. Έχει και κάτι αγαθό, 1, 2, 5, 10%. Τα άλλα είναι κακία του. Αυτό το κάτι, κατά δικαιοσύνη, πρέπει οπωσδήποτε να πάρει από το Θεό την ευλογία. Και την παίρνει πού? Στην παρούσα ζωή, στον παρόντα κόσμο. Για να τιμωρείται στον άλλον κόσμο, διότι το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν κακός. Από την άλλη μεριά, ο φτωχός δυστυχεί, όπως το βλέπουμε στην παραβολή του Λαζάρου. Σας είπα, ο φτωχός Λάζαρος δυστυχούσε. Γιατί? Διότι και αυτός σαν άνθρωπος δεν ήταν 100% αγαθός. Είχε και κάποιες κακίες, κάποιες αμαρτίες, αλλά ήταν οι λίγες. Τις ξοφλάει εδώ, στην παρούσα ζωή, για να, κατά δικαιοσύνη πάντα, για να απολαύσει τη Βασιλεία του Θεού, επειδή στο μεγαλύτερο μέρος του ήταν αγαθός άνθρωπος, ενάρετος άνθρωπος. Είναι μια εξήγηση. Πρόσεξε, το βλέπουμε από την παραβολή. Γιατί μάλιστα εκεί υπάρχει μια εξήγηση, η οποία είναι σαν κάπως παράλογος. Τέκνον, του λέει ο Αβραάμ του πλουσίου, μέμνησο, θυμίσου, ότι εσύ απέλαβες τα αγαθά σου και ο Λάζαρος τα δυστυχή, τα κακά. Τώρα εσύ οδυνάσαι, αυτός δεν είναι στον παράδεισο. Δηλαδή πρέπει
να μην απολαύσω τα αγαθά μου για να είμαι στη, για να είμαι στη Βασιλεία του Θεού. Δεν έρχεται λίγο σαν παράλογο? Αυτός όμως είναι ο λόγος που το σύνορα σας εξηγώ. Ύστερα, τα αγαθά, αγαπητοί μου, όπως είναι ο πλούτος, η υγεία και όλα αυτά, πολλάκις, δεν συντελούν στην σωτηρία μας. Για να μην πω ενίοτε ότι μας απομακρύνουν. Είσαι πολύ γερός, ξεχνάς το Θεό και ζεις την αμαρτία. Ξενυχτάς, μεθάς. Είσαι πλούσιος, ξεχνάς το Θεό και σπαταλάς ασώτος τα χρήματά σου. Η βάση της σωτηρίας και της αγιότητος είναι σταυρική, είναι ο σταυρός. Το υπόβαθρό μας είναι ο σταυρός. Λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή του: «Ον γάρ αγαπά ο Κύριος, παιδεύει. Διότι εκείνον τον οποίον αγαπάει ο Κύριος», το λέει ο λαός, παιδεύει, μόνο που παιδεύω δεν θα πει βασανίζω, να σας το εξηγήσω, θα πει παιδαγωγό, δηλαδή παιδαγωγή. Και μάλιστα αναφέρεται και εις τους γονείς μας, τους ανθρωπίνους γονείς μας, εκείνοι που μας γέννησαν, οι οποίοι θα μας βάλουν κάποια τιμωρία, θα μας δίνουν, γιατί θέλουν να μας παιδαγωγήσουν. Μας τυγίδε πάντα ιόν όν παραδέχεται. Κάθε παιδί του που το παραδέχεται, αυτό το μαστιγώνει. Δεν πήραμε ποτέ να μαστιγώσουμε εμείς ως άνθρωποι γονείς, να μαστιγώσουμε τα παιδιά του γείτονα. Μαστιγώνουμε τα δικά μας τα παιδιά, γιατί για τα δικά μας τα παιδιά ενδιαφερόμεθα. Πολύ δε περισσότερο, αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, πολύ δε περισσότερο, δεν σας διαβάζω ολόκληρη την περικοπή, είναι λίγο μακρά, πολύ περισσότερο ο Θεός. Η παιδεία υπομένεται, εάν λέει υπομένεται παιδαγωγίαν, ως ιείς ημίν προσφέρεται ο Θεός. Σαν παιδιά του προσφέρεται ο Θεός εσάς. Εάν υπομένετε την παιδαγωγία, τι είναι η παιδαγωγία? Πικρή, σκληρή. Μια αρρώστια, μια φτώχεια, μια περιπέτεια. Επί το συμφέρον, λέγει, εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού. Είδατε, επί το συμφέρον. Αλίμονο σε εκείνα τα παιδιά που οι γονείς δεν τα παιδαγωγούν, παρά μόνο τα ταΐζουν και τα ντύνουν. Αλίμονο. Τι? Επί το συμφέρον. Διότι αυτό συμφέρει. Και ποιο είναι το συμφέρον? Εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού. Εις το να γίνουν μέτοχοι της αγιότητος του Θεού. Άρα όλες αυτές οι καταστάσεις είναι ακριβώς για να φτάσει ο άνθρωπος σε μία αγιότητα, να μετέχει της αγιότητας του Θεού. Να σας θυμίσω τον Ιώβ. Είχε όλα τα αγαθά. Κάποια στιγμή όμως επιτρέπει ο Θεός να του αφαιρεθούν. Προσέξτε, δεν του τα πήρε ο Θεός, ο διάβολος του τα πήρε. Ο Θεός μόνον επέτρεψε. Άλλο θέλει ο Θεός και άλλο επιτρέπει ο Θεός. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι το κατευδοκίαν και το καταπαραχώρηση θελημάτου. Έτσι ο Ιώβ απεδείχθη αιώνιον πρότυπον υπομονής. Πότε? Όταν τα χασε όλα. Αν δεν τα χανε όλα, πώς θα μπορούσε να παιδαγωγηθεί εις την αρετή της υπομονής? Ύστερα, μην ξεχνάμε ότι αληθινός πλούτος, αληθινή υγεία και αληθινή ζωή είναι η βαθιά γνώση του Θεού. Ο Θεός να γίνει κτήμα μας. Προσέξτε, να γίνομαι κλήρος του και να μας γίνει κλήρος μας. Να γίνει κτήμα μας, να του γίνομαι κτήμα του. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Αυτή την αλήθεια εκφράζει ο 143ος ψαλμός του Δαβίδ. Ακούστε τι λέγει. «Ον τον οποίον», ένα απόσπασμα μόνο σας λέγω, «η γη ως νεόφυτα ιδρυμένα εν την νεότητη αυτών», τα παλικάρια τους λέγει, τι ωραία που είναι, σαν νεόφυτα, σαν καινούργια δεντρίλια, τα παλικάρια τους, παλικάρια τους,
εφυγατέρας αυτών και καλοπισμένε περί και κοσμημένε ως ομοίωμα ναού. Τα κορίτσια τους, οι νέες τους είναι λέει στολισμένες, είναι καλοπισμένες, όπως ακριβώς είναι ένα άγαλμα ειδωλολατρικού ναού. Τα στόλιζαν τότε οι ειδωλολάτρες τα αγάλματα. Τα ταμεία αυτών πλήρη, οι αποθήκες τους, τα χρηματοκιβώτια τους γεμάτα, εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτο. Δεν προλαβαίνεις να βγάλεις, να βγάλεις, βάζεις στην αποθήκη. Τα πρόβατα αυτών πολύτοκα γεννάνε τα ζώα τους, τα πρόβατά τους πληθύνοντα εν τες εξόδεις αυτών. Όταν βγαίνουν στον ανοιχτό χώρο, στο λιβάδι, εκεί τρώνε καλά και πληθύνονται. Οι βόες αυτών παχύς, τα βόδια τους στο λιβάδι που βόσκουν παχύτατα, γάλα άφθονο, τυρί εκλεκτό, ουκέστη κατάπτωμα φραγμού. Δεν γκρεμίστηκε πουθενά το τείχος της πολεός των, ουδέ διέξοδος. Διέξοδος θα πει ούτε να τραβιώνται, επιτρέψατε μου τη λέξη αυτή, οι κάτοικοι, οι πολίτες σε αιχμαλωσία, να έλκονται εις αιχμαλωσία, αυτό θα πει ουδέ διέξοδος. Ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών, θα πει κραυγή, ένα εθνικό πένθος που κλαίνε και οδύρονται οι άνθρωποι στους δρόμους και τις πλατείες. Πανευτυχής είναι αυτή, πανευτυχής. Εμακάρισαν λέγει των λαών ο ταύτα ιστήν, τον εμακάρισαν αυτόν τον λαόν που έχει τέτοια, προσέξτε, τέτοια αγαθά. Μακάριος ο λαός, ο Κύριος ο Θεός αυτού. Όχι, λέγει ο ψαλμωδός, όχι, δεν είναι μακάριοι αυτοί, δεν είναι μακάριος αυτός ο λαός που έχει όλα τα αγαθά. Προσέξτε, γιατί το σύνθημά μας είναι ευημερία, ευημερία, ευημερία. Δεν είναι εκεί η ευτυχία μας. Μακάριος ο λαός, ου Κύριος ο Θεός αυτού. Ευτυχισμένος ο λαός εκείνος που έχει, που του ανήκει ο Κύριος. Όπως τα λέγαμε, δεν είναι η ευημερία μας, είναι η ορθοδοξία μας. Δεν είναι τα πλούτη μας, αλλά είναι η ευσεβειά μας. Αυτό είναι που μας κάνει μακαρίους, ευτυχείς. Τι σημαίνει? Ότι λέμε αυτός ο λαός δεν είναι πλούσιος, είναι φτωχός. Γιατί, ενώ άλλοι λαοί είναι πλούσιοι, γιατί, όπως είναι και ο πλούσιος και ο φτωχός άνθρωπος που ρώτησε ο Μέγας Αντώνιος. Όλα αυτά ανήκουν, αγαπητοί μου, στην κρίση του Θεού, όπως το άκουσε ο Άγιος Αντώνιος. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να κοιτάζουμε τον εαυτό μας. Αντώνιε, λέει, κοίτα τον εαυτό σου. Μη ψάχνεις για όλα αυτά. Θες να ψάχνεις, κάτι θα βρεις. Είναι από εκείνα τα οποία ήδη είπαμε, έτσι. Αλλά φρόντιζε εσύ για τη δική σου πνευματική κατάσταση. Δίδεις, δίδει η Γραφή κάποιες εξηγήσεις. Είδατε, αυτό που σας είπα είναι εξηγήσεις της Γραφής στις κρίσεις του Θεού. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος των κρίσεων του Θεού, αγαπητοί μου, μένει άγνωστο. Μένει άγνωστο. Δεν ξέρουμε γιατί ο Θεός έτσι ενεργεί. Θα φανερωθεί μετά τη γενική κρίση στη Βασιλεία του Θεού. Πού? Εκεί. Εκεί που οι δίκαιοι θα βλέπουν την παντοδυναμία του Θεού, θα βλέπουν να ανελίσσεται η ιστορία μέσα στη Βασιλεία του Θεού, να ξετυλίγεται η ιστορία, να βλέπουν τα αίτια και τα αιτιατά και τις κρίσεις του Θεού μέσα στην ιστορία, το πόσο ο Θεός ενήργει, και βλέποντας αυτά οι δίκαιοι θα βλέπουν εκεί την παντοδυναμία, τη σοφία και την αγάπη του Θεού. Και τότε θα υμνούν και θα δοξάζουν το Θεό εις το διηνεκές.